Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεν έχω βαφτεί ακόμα, έχω ξεκινήσει με το φαγητό, φτιάχνω παστίτσιο που θέλουν τα παιδιά, θα κάνω και ψαράκι στο φούρνο και ο καθένας θα επιλέξει τι θέλει να φάει, αλλά θα έχω σίγουρα και για αύριο για τα παιδιά φαγητό, γιατί το παστίτσιο θα μείνει σίγουρα, δεν μπορεί να το φάνε όλο σήμερα, δεν γίνεται. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας φάνηκε το προηγούμενο βίντεο με τα κουνελάκια? Επειδή έχω πάρα πολλές ερωτήσεις ακόμα, θα κάνω άλλο ένα βίντεο που θα απαντήσω αποκλειστικά σε όλες τις ερωτήσεις σας αναλυτικά. Δεν θα είναι τόσο έτσι πιο γενικό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μία-μία ερώτηση που μου έχουν γίνει κατά καιρούς. Τι κάνετε, για πείτε μου. Είναι λίγο πιο, θα κάνεις το vlog. Έχεις άλλη όρεξη, έχεις έτσι... Θέλει να συζητήσει, ρε παιδί μου. Μου αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε, που μου αφήνει τα σχόλιά σα, που απαντάω, που κάνουμε κουβεντούλα. Λοιπόν, σήμερα ξύπνησα, πήγα τα παιδιά, ετοίμασα τα πρωινά και όλα αυτά. Πήγα την άνθρωπο σχολείο, πήγα στο σούπερ μάρκετ, γύρισα, ξεκίνησα το φαγητό. Έχω πιει μία γουλιά καφέ, μισό λεπτό έχει πάει ο φούρνο. Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα, οπότε πρέπει να τα βγάλω για να συνεχίσω το παστίτσιο μου. Ο κοιμάς μου είναι έτοιμος και είναι ακόμα 9 και 10. Το παστίτσιο θα είναι έτοιμο σίγουρα μέχρι τις 10.30-11 η ώρα και το ψαράκι μου μέχρι τη 1. Καταπληκτικά. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και η μπεσαμέλ μου σχεδόν έτοιμη. Πρέπει λίγο ακόμα να πήξει. Πανεύκολη συνταγή. 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 1 λίτρο γάλα. Ζεσταίνουμε το γάλα. Πρώτα βάζουμε και λιώνει σε μια μεγαλύτερη κατσαρολίτσα το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι μόλις λιώσει και ανακατεύουμε με σύρμα χυρό, τέτοιο σύρματάκι, και μετά σιγά σιγά ρίχνουμε το γάλα, τίποτα, και τα ανακατεύουμε μέχρι να πήξει όσο θέλουμε. Εγώ το έχω βάλει στο 8 τώρα για να πήξει λίγο πιο γρήγορα, αλλά μπορείτε και σε πιο χαμηλή θερμοκρασία, απλά θα πάρει λίγο περισσότερη ωρίτσα. Και μετά μόλις είναι έτοιμο βάζουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο, ό,τι θέλουμε και έτοιμη. Φτιάχνω αυτή τη συνταγή, είναι του Πετρετζίκη νομίζω, θα ψάξω να βρω, νομίζω είναι του Άκη. Είναι χωρίς αυγό, χωρίς επιπλέον υλικά. Το παστίτσιο μου εδώ πέρα περιμένει για την μπεσαμέλ του. Αν και το παστίτσιο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, το ότι πρέπει να πλύνω όλα τα κατσαρολικά που έχω μετά, αφού φτιάξω, κάνω τη διαδικασία, με κουράζει. Απίστευτα! Είναι ο μόνος λόγος που σκέφτομαι διπλά για να φτιάξω παστίτσιο. Ενώ δεν είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι πανεύκολο, αλλά ότι πρέπει να πλύνω όλες τις κατσαρόλες. Εδώ, τα πάντα, όλα, όλα. Κατσαρολάκια, παρακατσαρολάκια, παρακατσαρολάκια. Και άλλη κατσαρόλα εδώ. Και όλα τα σύνεργα. Αυτό όχι. Με κουράζει λίγο. One eternity later. Το παστίτσιο μου είναι έτοιμο. Είναι 10 και 25. Έπλυνα φυσικά και τα πιάτα μου. Και τώρα έχω ξεκινήσει να ετοιμάζω το ψαράκι. Έχω βάλει τα φιλέτα μου στο ταψάκι μου. Και έχω φέρει και τα μπαχαρικά μου, ό,τι χρειάζομαι. Θα βάλω πιπεράκι, αλατάκι χοντρό, ginger, γιατί δίνει αυτή τη λεμονάτη γεύση, κρεμμύδι και άνηθο. Και μετά θα τα ανακατεύσουμε λαδάκι, λίγο νεράκι, συγγνώμη, και στο φούρνο. Έτοιμο το ψαράκι μου για το φούρνο μου. Δεν χρειάζεται πολύ ώρα το ψάρι, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, συγγνώμη, είναι έξω εδώ πέρα. Α, εσύ μου έλειπες, μπράβο. Ωραία. Χρειάζεται πολύ λίγη ώρα, δεν το σκεπάζω από πάνω, το αφήνω να ψηθεί καλά. Το έχω σε 170 περίπου βαθμούς, που είχα και το παστίτσιο πριν. Μανώλη, πες γεια στα παιδιά. Γεια σας. Ναι, όσο πάω πίσω έρχεται και αυτός μαζί μου. Με βλέπετε με το μαλλί της τρελής, είμαι στο σπίτι, δεν έχω βγει ακόμα να πάω πουθενά.
Θα πάω να πάρω τη μικρή λογικά το μεσημέρι, μάλλον θα πάω εγώ, και θέλω να σα δείξω τι ψώνησα χθες. Πήγα σούπερ βολεράκι και πήρα μπαχαρικά και διάφορα άλλα που χρειαζόμουν. Λοιπόν, να δούμε μαζί τι πήραμε. Δεν πήρα πολλά πραγματάκια, η αλήθεια είναι χθες, αλλά κάτι τι το πήραμε. Λοιπόν, πήρα σέλινο αποξηραμένο. Έχει το κιλό το σέλινο το αποξηραμένο 10 ευρώ. Εγώ πήρα. Στην αρχή της λέω βάλε μου 100 γραμμάρια, ναι, συγγνώμη, για 1 ευρώ, αλλά είδα ότι είναι πάρα πολύ και τη σταμάτησα στα 71 γραμμάρια. Αυτά είναι 71 γραμμάρια σέλινο αποξηραμένο, 71 λεπτά. Πήρα 100 γραμμάρια άνηθο και ο άνηθος έχει 10 ευρώ το κιλό. Τον άνηθο όμως τον αποξηραμένο τον λατρεύω, τον βάζω στη σαλάτα, τον βάζω στα φαγητά, γενικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Πήρα στέβια. Σε σκόνη. Γενικά έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να βγάζουμε την επεξεργασμένη ζάχαρη, την κρυσταλλική τέλος πάντων, από την καθημερινότητα. Οπότε αντικαθιστώ ό,τι μπορώ με στέβια και θα ξεκινήσω να χρησιμοποιώ και άλλα είδη ζάχαρης, όπως ζάχαρη από καρύδα και διάφορα τέτοια. Έχω αρχίσει να βάζω και το λάδι καρύδας πολύ στις συνταγές μου. Σήμερα, ας πούμε, που φτιάχνω τα pancakes, ας πούμε, άλλη συνταγή, έλεγε συνταγή 2 κουταλιές σούπας βούτυρο. Εγώ έβαλα μία και κάτι λάδι καρύδας και βγήκε καταπληκτικό. Μυρίζανε καρύδα ή τα pancakes. Πήρα πιπέρι, απλό πιπέρι, πήρα 91 γραμμάρια. Αλλά βλέπετε όμως, είναι το μαύρο το απλό, ποσότητα. Και πήρα και κακάο που θέλω, γιατί θέλω να φτιάξω... Θα δοκιμάσω μάλλον να φτιάξω ένα σορμπέ σοκολάτας χωρίς ζάχαρη, θα βάλω στέβια, το κακάο, okay. Έτσι για να έχουν τα παιδιά κάτι γλυκό, διότι δεν θέλω να τρώνε γενικά σοκολάτες, παγωτά και τέτοια, οπότε ένα σορμπέ σοκολάτας με κακάο είναι πολύ καλύτερη επιλογή. Θα το δοκιμάσω. Τώρα, τι θα βγει, ο Θεός και η μοίρα, δεν ξέρω, αλλά μία δοκιμή θα μας πείσει και αν βγει και καλό. Θα σας δώσω και τη συνταγή και μπορεί να το κάνουμε και παρεούλα. Σήμερα ευτυχώς δεν έχω μαγείρεμα. Τα παιδιά έχουν από χθες παστίτσιο. Έχω γενικά φαγητό. Οπότε είμαι καλυμμένη. Και όλο το πρωί τώρα παίζουμε με το Φώτη. Οπότε πήρε καινούριο κρεβάτι. Και είμαστε στη φάση που χοροπηδάμε πάνω στο κρεβάτι και περνάμε τέλεια. Βλέπω το κρεβάτι να βρίσκεται στο πάτωμα, να σπάνει δανείδες πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, σε ένα προηγούμενο vlog που είχα αναφέρει το κοτόπουλο στο τηγάνι με τη λαδόκολλα, μου είχατε ζητήσει να σας δείξω πώς ακριβώς το φτιάχνω. Το κοτόπουλό μου είναι φιλέτο, έχει ξεπαγώσει, το έχω μαρινάρει με αλάτι, πιπέρι και θυμάρι, αποξηραμένο θυμάρι, και έχω στρώσει μία λαδόκολλα στο τηγάνι μου, το έχω βάλει στη μέγιστη θερμοκρασία, και απλά έχω βάλει το κοτόπουλό μου πάνω από τη λαδόκολλα, χωρίς να προσθέσω λάδια, βούτυρα ή οτιδήποτε άλλο. Έχω ρίξει και λίγο φρέσκο θυμάρι και λεμονοθύμαρο, έτσι για το άρωμα. Το κοτόπουλο, όπως βλέπετε, αν το γυρίσετε, έχει αρχίσει να παίρνει. Αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει τα υγρά του. Οπότε η λαδόκολλα θα αρχίσει να έχει υγρά, σαν νερό τέλος πάντων. Μόνο τα υγρά του κοτόπουλου, εκεί σε αυτή τη θερμοκρασία. Σε αυτό το σημείο μάλλον, συγγνώμη, μπορείτε αν θέλετε να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία και να κλείσετε με ένα καπάκι αν έχετε το τηγανάκι σας, ώστε να το αφήσετε να ψηθεί λίγο εκεί μέσα. Αυτό είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο πραγματικά και μου έχει λύσει τα χέρια, δεν χρειάζεται να πλένω συνέχεια τηγάνια, δεν χρησιμοποιούμε πολύ λάδι και είναι μια καλύτερη εναλλακτική και από το φούρνο και από το νερό βραστό το... του, πως λένε, το τρομάγειρα. One eternity later. Σε λιγότερο από ένα τέταρτο το κοτόπουλό μου είναι έτοιμο και εδώ πέρα τώρα στο τηγάνι μου έχω τη λαδόκολλα. Την παίρνω απλά, δεν έχει ούτε υγρά ούτε τίποτα μέσα, την παίρνω απλά. Από κάτω θέλει μετά λίγο καθάρισμα το τηγάνι και την πετάω στα σκουπίδια μου. Αλλά, ακόμα και κάποιο άλλο κρέας να είχατε φτιάξει που βγάζει πολύ λίπος και θα γεμίσει θεωρητικά η λαδόκολλα με το... λάδι, αυτό το λίπος που βγάζει το κρέας, δεν έχετε πρόβλημα, την πιάνετε τις άκρες σιγά σιγά και τη βάζετε πάλι στα σκουπίδια σας.
Εννοείται πολύ καλύτερο από το να αδειάσετε το λάδι στον νεροχύτη. Δεν αδειάζουμε ποτέ λάδια στον νεροχύτη. Πάντα τα πετάμε σε μια σακουλίτσα σαν σκουπίδια. Λοιπόν, πριν από καιρό σας είχα μιλήσει για κάποια βιβλία που είχαμε πάρει για την Ανθούλα. Σας είχα πει λοιπόν ότι είχαμε πάρει το Detective Clues. Είχαμε διαβάσει το πρώτο βιβλίο και επειδή το έχει τελειώσει γρήγορα η Ανθούλα, το είχαμε πάρει τον Ελευθερουδάκη τότε αυτό. Και επειδή το έχει τελειώσει γρήγορα, μετά δεν μπορούσαμε να βρούμε τα επόμενα της σειράς. Ο Detective Clues από τις εκδόσεις Μετέχνιο έχει πάρα πολλά βιβλία, νομίζω έχει καμιά εικοσαριά και παραπάνω. Οπότε μετά έπρεπε να βρούμε τα υπόλοιπα, αλλά δεν βρίσκαμε τη σωστή σειρά, το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, μας λείπανε κάποια. Βρήκαμε λοιπόν στο Public όλη τη σειρά, όλη μέχρι εκεί που θέλαμε και τις πήραμε και αυτά εδώ πέρα, τα επόμενα 5, από το 2 μέχρι το 6. Εδώ, Detective Clues, Βρώμικα, Κόλπα στο γήπεδο. Το 3, το μυστήριο του τσίρκου. 4, ο Clues στο διαδίκτυο. 5, όπα, το μυστήριο των επτάμενων αγελάδων. Και το 6, το φάντασμα του σχολείου. Ελπίζω αυτό να μην την τρομάξει, γιατί είναι και λίγο περίεργη σε αυτά τα πραγματάκια. Εδώ είμαι εγώ περίεργη, δεν είναι το παιδί. Λοιπόν, τώρα λοιπόν διαβάζουμε το νούμερο 2, Βρώμικα κόλπα στο γήπεδο. Και η Ανθούλα έχει φτάσει ήδη στη σελίδα 17. Έχει βάλει και το σελιδοδείκτη της μέσα. Mean Stitch Handmade τα οι σελιδοδείκτες. Για να μην χάνει τη σελίδα της. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μικρά βιβλιαράκια, δεν είναι μεγάλα κουραστικά. Οπότε είναι κατάλληλα για την ηλικία της. Βέβαια λέει από 8 ετών και πάνω. Και η Ανθούλα θα κλείσει όπου να είναι τα 7. Παρ' όλα αυτά δεν τη δυσκολεύει καθόλου, είναι πανεύκολο. Κάνουν και δουλειές δίπλα στο διπλανό σπίτι, οπότε έχουμε λίγο φασαρία. Οπότε ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση και για αγοράκια και για κοριτσάκια. Έτσι, αν θέλετε να τα βάλετε λίγο στον κόσμο του μυστηρίου, αλλά όχι μυστήριο, τίποτα τρομερό. Παλιά υπήρχε μια άλλη σειρά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Νομίζω λεγόντουσαν οι τρεις detective, κάπως έτσι. Τα βιβλία αυτά τα είχα εγώ με την αδερφή μου, τα μαζεύαμε έτσι μυστηρίου. Λίγο μεγαλύτερες από την ηλικία της Ανθούλας, δηλαδή ίσως να ήμουν εγώ όντως 8 όταν ξεκίνησα να τα μαζεύω. Λοιπόν, τα οποία πρέπει να πάω κάποια στιγμή στο πατρικό μου και να τα πάρω σιγά σιγά, να τα φέρω στο σπίτι. Διότι αφού της αρέσει και ο detective, το Detective, συγγνώμη, Clues, σίγουρα θα της αρέσουν και εκείνα. Δεν θυμάμαι ούτε τι εκδόσεις ήταν, ούτε ακριβώς τον τίτλο. Ήτανε πάρα πολλά, ήτανε μυστηρίου, ήτανε τρία παιδιά που κάναν τους Detective. Ήτανε πραγματικά πολύ ωραία. Γενικά, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα βιβλία. Συνεχίζουν να μου αρέσουν τα μυθιστορήματα μυστηρίου, τα αστυνομικά, όλα αυτά. Οπότε, νομίζω το έχω περάσει λίγο και στο παιδί. Γενικά όλη αυτή τη μανία έτσι με το διάβασμα την έχει πάρει μικρή, οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά μεγαλώνουμε τη συλλογή μας, τα οποία ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα μαζέψουμε όλα και αργότερα να τα διαβάσει και ο μικρός. Τώρα, θέλω να σας δείξω για κάτι άλλο. Την Κυριακή, εσείς έχετε το βίντεο πριν την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα και πήραμε ένα δώρο στον παπά μας, τον Νίκο, αλλά σκέφτομαι ότι αν εγώ σας το δείξω τώρα εδώ πέρα και ο Νίκος δει το βίντεο, γιατί κάποιες φορές το βλέπει, κάποιες όχι, θα δει το δώρο. Οπότε, μάλλον δεν θα σας το δείξω. Γιατί αν μία στο εκατομμύριο το δει, θα χαλάσει η έκπληξη. Ξέρει, καταλάβει ότι το έχουμε πάρει δωράκι, αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι είναι. Πάντως, εγώ έχω ενθουσιαστεί, το έχω λατρέψει. Και έτσι σαν άνθρωπος άρεσε πάρα πολύ, μαζί το διαλέξαμε. Όχι, δεν θα σας το δείξω τώρα. Όχι, θα σας το δείξω στο επόμενο vlog της επόμενης εβδομάδας που θα είναι. Που θα έχει περάσει από την πατέρα και θα το έχει πάρει και θα σας το δείξω έτσι και πιο άνετα. Τα μαλλιά μου είναι πάλι σήμερα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ο αφρός αυτός που χρησιμοποιώ της Άιος είναι χάλια, σας τον έχω ξαναδείξει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και επειδή τώρα αξιώθηκα να πάρω έναν αφρό που μου αρέσει, που με βολεύει, της Βέλα τον αφρό. Είπα να τον τελειώσω αυτόν. Και όπως βλέπετε, θαύμα. Δεν πειράζει, μπορεί να πάμε κανένα μπανάκι σήμερα, μπορεί να πάμε αύριο το πρωί κανένα μπανάκι, οπότε δεν πειράζει. Άστα να πάω, θα λουστώ ούτως ή άλλως και θα τα φτιάξω. Αυτά και σήμερα. Κάπου εδώ θα το κλείσω το vlog. Είχαμε αρκετό μαγείρεμα. Ναι, μπορώ να πω.
Είχαμε το παστίτσιο, φτιάξαμε και το κοτόπουλο, σας έδειξα πώς πήγε. Είδαμε και τρία πραγματάκια. Δεν ξέρω τώρα το επόμενο βίντεο πότε θα ανέβει. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω και άλλο vlog την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι τώρα για το Αγίου Πνεύματος, θα έχω τα παιδιά στο σπίτι. Παίζει, δεν παίζει. Και θέλω να ανεβάσω άλλο ένα βίντεο, το οποίο μάλλον θα είναι αυτό που σας χρωστάω, που έχει να κάνει με το motivation, με την όρεξη, με τη διάθεση. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Αλλά μάλλον θα γίνει αυτό, μάλλον θα σας ανεβάσω αυτό πρώτα και μετά θα δείτε πάλι προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας άλλο ένα vlog. Μέχρι την επόμενη φορά να περάσετε τέλεια, καταπληκτικά, υπέροχα και από μένα φιλάκια πολλά!